Άφησε τη Ρωσία για να έρθει στην Ελλάδα που ο πολιτιστικός της πλούτος ανέκαθεν τη μάγευε. Έτσι μια αφετηρία τη Χαλκιδική που τα τελευταία 7 χρόνια αποτελεί πλέον τη μόνιμη κατοικία της ταξιδεύει στα ελληνικά νησιά και αποτυπώνει στους πίνακές της τις ομορφιές της χώρας μας. Ο λόγος για την καταξιωμένη Ρωσίδα ζωγράφο Ξένια Γιαρόβαγια, η οποία αυτή τη φορά επέλεξε το ενετικό λιμάνι του Ρεθύμνου για να στήσει το καβαλέτο της και με φωτεινά χρώματα αποτυπώνει την ξεχωριστή ομορφιά του ιστορικού μνημείου της πόλης. Κάνω πολλές εκθέσεις για να μάθει ο κόσμος σε όλο το κόσμο για την Ελλάδα. Για την όμορφη φύση, για τους καλόκαρδους άνθρωπους. Η Ξένια που παντρεύει την τέχνη και τον πολιτισμό επιχειρεί να ενισχύσει τους δεσμούς φιλίας της Κρήτης με τη Ρωσία, δεδομένου ότι το 2021 αποτελεί έτος εορτασμού των ελληνορωσικών σχέσεων. Ο Δήμος μάλιστα μαζί με το ρωσικό προξενείο στην Κρήτη συναποφάσισαν να εκθέσουν έργα της ζωγράφου σε εκθέσεις ζωγραφικής που θα γίνουν τόσο στο Ρέθυμνο και σε άλλες ελληνικές πόλεις, όσο και στη Ρωσία. Οι σχέσεις Ρεθύμνης με τη Ρωσία, που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά για τη ρωσική παρουσία 1897-1909, και εμείς εδώ και οι Έλληνες και πάντα με υποστήριξη τις αρχές του Δήμου Ρεθύμνης κάνουμε ό,τι μπορούμε να ενώσουμε τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Η Φορτέτζα μας και άλλα μνημεία του Ρεθύμνου φιλοξενούν συνεχώς καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σε μια προσπάθεια να και να δείξουμε ότι οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο εκτιμούν τα μνημεία μας, τον τόπο μας και τον αποτυπώνουν με όλες τις μορφές της τέχνης, αλλά και μέσα από αυτό καλλιεργούνται σχέσεις τουριστικής φύσεως πια, φέρνουν κόσμο που μας γνωρίζει εδώ στον τόπο μας. Το εγχείρημα της καλλιτέχνητος συμβάλλει επίσης και στην ενίσχυση του τουρισμού στην Κρήτη και δι' στο Ρέθυμνο, όπου η ρωσική αγορά ανέκαθεν αποτελεί ζητούμενο.